μεταφέρουν από τις ελεύθερες στις κατεχόμενες περιοχές μέσω των φραγμάτων, επιδεικνύουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους στους υπαλλήλους του ψευδοκράτους και δεν παραλαμβάνουν πλέον τη συνοδευτική αντισυγχορήγηση λεγόμενης βίζας με τις σφραγίδες του ψευδοκράτους. Παρ' όλα αυτά, πολλοί θα επιβεβαίωσαν ότι στα κατοχικά οδοφράγματα οι υπάλληλοι εξακολουθούν να καταγράφουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ονόματα και αριθμούς από τις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Σε ισχύ παραμένει και η επίδειξη ασφάλεια για τα αυτοκίνητα που περνούν στα κατεχόμενα. Κοιτάξτε, σχεδόν τα ίδια πράγματα είναι, διότι απλώς δεν συμπληρώνεις το έντυπο που έπρεπε να συμπληρώσεις, την ταυτότητα σου την παρουσιάζεις, καταγράφεται στο κομπιούτερ. Δεν είναι να περάσεις με αυτόν έτσι αφήσεις, δεν το γράψουμε πάλι. Τέλος πάντων, ένα βήμα. Ειλικρινά, ξεπλάγηκα που διατυμπανιστήκαν αυτά τα μέτρα ενώ δεν έγινε καμία αλλαγή. Η νέα διαδικασία έχει ανακοινωθεί μετά τη χθεσινή πρώτη συνάντηση Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά Κιντζή. Στα κατεχόμενα ανακοινώθηκε από τις κατοχικές αρχές ότι χθες είχε γίνει μια δοκιμή στα οδοφράγματα για 15 λεπτά, ενώ η εφαρμογή του μέτρου άρχισε από τα μεσάνυχτα. Απλώς έγραψανε στα στοιχεία και περάσανε. Τίποτα άλλο. Έδειξε ταυτότητα ή. Ναι, πρέπει το ταυτότητα να δείξουμε και εδώ και εκεί. Εμείς νομίζαμε ότι θα δείχναμε την ταυτότητα και θα περνούσαμε. Όταν περνιέται στο κομπιούτερ σημαίνει ότι περάστηκε. Ναι, δεν άλλαξαν τίποτε το ίδιο το ουσιαστικό. Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωση δημοσιεύουν σήμερα και φωτογραφίες από τα οδοφράγματα, όπου φαίνεται πως δεν χρειάζεται η έκδοση λεγόμενης βίζας, αλλά μόνο η επίδειξη ταυτότητας, ενώ για τους οδηγούς αυτοκινήτων δεν χρειάζεται να κατέβουν πλέον από τα οχήματά τους.